Και πάμε να Ιταλία, πού μας πας? Πάμε στην κάτω Ιταλία και συγκεκριμένα στο χωριό Μάγνα Γκρέτσια. Καστρινιάνο dei Greci ή αλλιώς το κάστρο των Ελλήνων, που βρίσκεται στην κάτω Ιταλία. Όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε χθες εκδήλωση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Την εκδήλωση αυτή τη συνδιοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Nuova Coinè, που έχει έντρα τον ελληνόφωνο χωριό της κάτω Ιταλίας, και ο φιλοκαλλιτεχνικός σύλλογος Μεσολογγίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη, τον κύριο Λευτέρη Δακαλάκη, και τους κύριους Ανδρέα Φίλια, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδος 2021 και αντιπεριφερειάρχης, και έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Τσίχριτζή, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τελοκρανίας, να μας πούν δύο λόγια για αυτήν την εκδήλωση. Λέμε καλημέρα, κανονικά καλημέρα, δεν λέμε μποντζόρνο, καλημέρα. Μποντζόρνο, καλημέρα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε με το καλημέρα, όπως το λένε και εδώ, στο Νότιο Ιταλία. Μα υπάρχει και χωριό. Δεν υπάρχει χωριό, καλημέρα. Ακριβώς. Υπάρχει χωριό, ακριβώς. Καλημέρα. Είναι δίπλα από το χωριό στο οποίο βρισκόμαστε. Ένα από τα 13 ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Εμείς βρισκόμαστε στο Καστρινιάνο dei Greci, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το κάστρο των Ελλήνων. Εδώ είναι Έλληνες, είναι Ιταλοί, μάλλον να το πω καλύτερα, οι οποίοι κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Αν ανατρέψουμε στο παρελθόν, θα καταλάβουμε το γιατί. Και εδώ μιλούν τη γλώσσα, την Κρίκο, τα γκρεκάνικα που λέμε. Συνεννοείσαι δηλαδή, και ιταλικά να μην ξέρει, συνεννοείσαι άνετα. Και όπως μας χαιρετούν και εμάς όταν είμαστε εδώ, είμαι στα Γκρέτσι, είμαστε Έλληνες, λένε. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Δήμος του Καστρινιάνο dei Greci, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Nuova Coinè και τον Φιλοκαλλιτεχνικό Σύλλογο Μεσολογγίου, διοργάνωσαν μια εκδήλωση για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Αλλογή σε αυτή την εκδήλωση ήταν και τα πλάνα τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ήταν πρώτα απ' όλα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εκπρόσωπος της οποίας είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος είναι και ο εντεταλμένος σύμβουλος της διοργάνωσης για τον συντονισμό των εκδηλώσεων. Και όπως βλέπετε ακριβώς και πίσω μου, υπάρχουν η ελληνική, η ιταλική σημαία και το σήμα, το λογότυπο των 200 χρόνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Φίλια, χθες ζήσαμε όλοι μας συγκινητικές στιγμές εδώ στην Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Ποια ήταν η αίσθηση, ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο βιώσατε κι εσείς με την πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στα μέρη αυτά? Πρώτα απ' όλα να πούμε καλημέρα στην Ελλάδα. Χθες ήταν μια πολύ συγκινητική ημέρα για μας που ήρθαμε από την Ελλάδα. Γιατί ακριβώς βρήκαμε εδώ στην γείτονα χώρα, στη φίλη χώρα Ιταλία, μια άλλη Ελλάδα. Μια άλλη Ελλάδα την οποία είχαμε διαβάσει από δημοσιεύματα, από βιβλία. Όμως εδώ την είδαμε ζωντανή. Την είδαμε ζωντανή με τους ανθρώπους να μιλούν στην ουσία τα ελληνικά. Την είδαμε ζωντανή στα σπίτια, στους δρόμους. Μια Ελλάδα η οποία όμως, εκτός από αυτό που φαίνεται φυσικά με την οπτική επαφή, νιώσαμε ότι είναι και Έλληνες όταν βρεθήκαμε κοντά και συνομιλήσαμε μαζί τους και είδαμε ότι έχουμε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, εν ολίγης τα ίδια ιδανικά. Να πούμε ότι ήταν συγκινητική στιγμή στη χθεσινή βραδιά όταν τραγουδήσαμε, όταν ψάλαμε όλοι μαζί τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας. Τον ψάλαμε και στην ελληνική γλώσσα αλλά και στους ιταλικούς στίχους, τους αυθεντικούς ιταλικούς στίχους, όπως έχουν μεταφραστεί τα λόγια του Διονυσίου Σολομού. Και τραγούδησε όλο το κοινό αυτά τα πλάνα τα οποία βλέπετε. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να πούμε, ότι συμμετέχει με πόσες εκδηλώσεις? Αυτή τη στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρόλο τις δυσκολίες του κορονοϊού, μέσα από μια διαδικασία έχουμε οργανώσει 130 εκδηλώσεις σε όλο το μήκος και το πλάνο της Ελλάδας. Λευτέρη, να μας πει και δύο λόγια και ο κύριος Παναγιώτης Τσίχριτζής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ετωλοκαρνανίας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ετωλοκαρνανίας ήταν και αυτός μαζί μας χθες και αυτές τις μέρες εδώ στην επίσκεψή μας, διότι το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζεται σε ανταλλαγές εμπορικού και όχι μόνο επίπεδου με την περιφέρεια της Απουλίας και τα επιμελητήρια της περιοχής. Να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Τσιχριτζή. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από μένα.
Όπως είπε και ο κύριος Δακαλάκης, το επιμελητήριο του Λακαρνανίας είναι από το 2003 παρόν στην περιοχή της Απουλίας, με συνεργασίες εμπορικές και προγράμματα διακρατικά με τα αντίστοιχα επιμελητήρια και διάφορους φορείς. Ήταν μια ευκαιρία η επίσκεψή μας να αναθερμάνει τις σχέσεις μας με την περιοχή και να προχωρήσουμε και πάλι μπροστά, γιατί σταματήσαμε λόγω των προβλημάτων του κορονοϊού τα δύο τελευταία χρόνια να ερχόμαστε εδώ ή να έρχονται οι φίλοι μας από την Απουλία στην Έτωλο Ακαρνανία. Μάλιστα. Πάντως, για όσους δεν έχουν καταφέρει να πάνε σε αυτή την νότια περιοχή της Ιταλίας, είναι βέβαιο ότι θα νιώσουν ξένοι σε ξένη χώρα. Πηγαίνοντας κάποιος σε αυτά τα χωριά, είναι μια μοναδική εμπειρία. Καταρχήν, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, θα δεις ταμπέλες με ελληνικά ονόματα. Θα περάσεις από το χωριό το οποίο λέγεται Καλημέρα. Θα φτάσεις στην κεντρική πλατεία. Θα δεις μια τεράστια πινακίδα που είναι ουσιαστικά ο χάρτης της περιοχής και όπου κοιτάξεις θα βλέπεις ελληνικά ονόματα. Και θα προσανατολίζεσαι με βάση τα ελληνικά ονόματα. Είναι πολύ όμορφο. Δεν θα χαθείς ποτέ. Πολύ όμορφο. Θα ακούσεις και λίγα ελληνικά μαζί με ιταλικά. Θα ακούσεις και μουσικές, θα ακούσεις τα πάντα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Όπως τα λέτε. Και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκδήλωση. Πρέπει να ήταν και πολύ συγκινητικά από αυτά μας περιγράψατε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Μάγνα Γκρέτσια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πρωτοβουλία και η μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας.